Μια άλλη περικοπή που θα διαβάσω είναι από το 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στίχη 16-22. Αυτή την περικοπή η Εκκλησία μας τη διαβάζει σε πολλούς Αγίους, γι' αυτό δεν αναφέρω όνομα Αγίου. Ιδού εγώ αποστόλω εμάς ως πρόβατα μέσω λύκων. Γίνεσουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέρι ως επεριστηρέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρ μας η συνέδεια και εν τες συνογωγές αυτών μαστιγώσουσεν εμάς. Και επί γημώνας δε και βασιλείς αχθίσεστε εν εκνεμού και εις μαρτύρων αυτής και της έννησιν. Ότε δε παραδώσου εμάς, μη μυρμνήστε πως ή τη λαλήσετε, δωδίστε γάρι εν εκείνη τώρα τη λαλήσετε. Ου γάρι μην είσαστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα, το πατρός ημών, το λαλούν εν μην. Παραδώσε δε αδερφός αδερφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα πηγονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Εδώ σε αυτήν την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής αναφέρει τα ονόματα των 12 Αποστόλων και στη συνέχεια τους λέγει να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγελιόν του και τους δίνει και το χάρισμα να θεραπεύσουν. Τους λέγει, ασθενούντας θεραπεύεται, νεκρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότη. Τους λέγει ακόμα να μην πάρουν τίποτε στον δρόμο που θα πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ούτε ράβδο, ούτε σάκο να έχει ψωμί, ούτε σακούλι, πρωτοφόλι δηλαδή με χρήματα, ούτε δύο υποδήματα, τίποτε να μην έχουν. Ότι είναι άξιος ο εργάτης της τροφής αυτού. Και τους λέγει, σε όποια πόλης ή χωριό θα πάτε να εξετάσετε. Ποιος θα είναι άξιος να σας φιλοξενήσει. Σε αυτό το σπίτι που θα πάτε, εκεί θα μείνετε μέχρι να φύγετε. Δεν θα φύγετε από το ένα σπίτι στο άλλο για να καλοπεράσετε, να φάτε καλά φαγητά. Όχι, τους λέει. Αλλά σε αυτό το σπίτι που θα πάτε στην αρχή, μέχρι τέλος που θα φύγετε, εκεί θα καθίσετε. Και τους είπε ακόμα, όποιος δεν θα σας δεχθεί και το λόγο μου, τότε να τεινάξετε τη σκόνη από τα παπούτσια σας και να φύγετε. Σας βεβαιώνω, τους λέγει, ότι κατά την μέρα της κρίσεως πιο ελαφρύ θα είναι η τιμωρία στα Σόδομα και στα Γόμαρα παρά στην πόλη, χωριό ή στο σπίτι εκείνο που δεν σας δεχτούν. Το δεύτερο που θέλω να πω, αφού ο Χριστός εδώ τους λέγει πώς πρέπει να πάνε να κηρύξουν, τώρα τους λέγει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Να, τους λέγει, ειδού εγώ, σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους, στους αγρίους ανθρώπους, που δεν θα σας δεχθούν, δεν θα πιστεύουν στο Ευαγγελιό μου. Και να είσαστε, λέγει, έξυπνοι και φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. Το φίδι ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού που επίησε Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο διάβολος και ο σατανάς για να πλανήσει τους πρωτοπλάστους και τους βγάζει από το παράδεισο, για όργανό του διάλεξε το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού, το φίδι. Εδώ τι λέει στο τρίτο κεφάλαιο Γένεσης στην αρχή, ο Δεόφης είναι φρονιμότατος πάντων των θερίων των επί της γης ον επίησε Κύριος ο Θεός. Έτσι δεν μίλησε το φίδι στους πρωτοπλάστους αλλά ο διάβολος και σατανάς, όπως επί παραδείγματος χάριν δεν μίλησε Ιώνος του Βαλαάμ αλλά μίλησε ο άγγελος. Έτσι και εδώ μίλησε ο διάβολος διαστόματος φιδιού και πλάνησε τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό εδώ ο Χριστός λέγει να γίνεστε έξυπνοι να είσαστε και φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια.
Το τρίτο που θέλω να πω. Αφού ο Χριστός τους είπε πώς πρέπει να πάνε να κηρύξουν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, τότε, τώρα, τους προλέγει τι θα συμβεί στη ζωή τους όταν θα πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του. Να προσέχετε, τους λέγει, από τους ανθρώπους. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα σας οδηγήσουν σε φυλακές ακόμα. Θα σας οδηγήσουν σε βασιλείς και γημόνας και στα έθνη να απολογηθείτε για μένα εξαιτίας του Ευαγγελίου μου. Όταν λέγει θα σας παραδώσουν να μην μερνάτε τι θα πείτε, διότι δεν θα είσαστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Άγιον του Θεού θα μιλεί για το στόματό σας. Αλλά να προσέχετε, λέγει, ότι ο διωγμός αυτός δεν θα είναι μόνο από τους εχθρούς, τους ξένους ανθρώπους, αλλά και από τους ανθρώπους του σπιτιού σας. Ο άπιστος αδελφός θα παραδώσει τον πιστό αδελφό που πίστευσε σε μένα, και ο άπιστος πατέρας θα παραδώσει τον πιστό γιο που πίστευσε σε μένα, και θα σηκωθούν τα άπιστα παιδιά και θα σκοτώσουν τους γονείς. Και θα εξακολουθείτε να είσαστε μισούμενοι από όλους τους ανθρώπους. Όλοι θα σας μισήσουν. Όποιος λοιπόν θα είναι μέχρι τέλος πιστός, αυτός θα σωθεί. Έτσι εδώ ο Χριστός προλέγει στους Αποστόλους τι θα συμβεί στο έργο του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό ο Χριστός μας διδάσκει ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είχα παρατηρήσει και σε προηγούμενη περικοπή, ότι πολλοί κατηγορούν τον Χριστό ότι δίνει πολλές υποσχέσεις, ότι εξαπατά τους ανθρώπους και δεν βλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση ο Χριστός μας ζητάει τα δύσκολα και όχι τα εύκολα. Γι' αυτό και εμείς του γυρίζουμε την πλάτη πολλές φορές και τον προδίδουμε. Δεν μας είπε ότι θα καλοπεράσουμε, δεν μας είπε ότι όλα θα έρχονται όπως τα θέλουμε, όπως τα περιμένουμε, αλλά απέναντίας μας είπε ότι θα υποστούμε διωγμούς, θα υποστούμε εξευτελισμούς, αλλά ζητάει από μας τι, να αντέξουμε ως το τέλος. Γιατί ο υπομένων εις τέλος ούτως σωθήσεται. Και πράγματι όλοι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας είδαμε ότι ή διώχθηκαν ή απαρνήθηκαν τα του κόσμου. Όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε σπουδαία και αγωνιζόμαστε στο βίο μας να τα αποκτήσουμε, και στο τέλος φεύγει ο βίο μας και μένουμε εμείς με το ανικανοποίητο. Ιδιαίτερα ο σημερινός άνθρωπος που κυνηγάει τις απολαύσεις και τις ικανοποίησεις, στο τέλος καταλήγει σε ένα ακραίο ανικανοποίητο, καθώς έχει χάσει το νόημα της ύπαρξής του.